Άλλοι 11 βολιώτες εργαζόμενοι θα προσθεθούν στις ατέλειωτες ώρες των ανέργων από την 1η Ιανουαρίου. Πρόκειται για υπαλλήλους του κέντρου διανομής της γνωστής σοκολατοπίας Ίων που χάνουν τη δουλειά τους, καθώς το κέντρο διανομής που λειτουργεί σήμερα στην οδό Βασάνη κλείνει στο τέλος Δεκεμβρίου και μεταφέρεται στη Λάρισα λόγω οικονομικών περικοπών. Έχουμε εξαγγείλει στους εργαζόμενους πως η αντιπροσωπεία της Ίων θα μεταφερθεί στη Λάρισα για να δοθεί σε έναν εργολάβο και από όσο φαίνεται οι εργαζόμενοι μέσα στην αντιπροσωπεία, περίπου στα 20 με 25 άτομα, θα τους κοινοποιηθούν οι απολύσεις εντός μάλλον του έτους. Από εκεί και πέρα με τους προμηθευτές δεν αλλάζει κάτι, αλλά το μεγάλο κομμάτι δηλαδή των εργαζομένων μέσα στην επιχείρηση, μέσα στην αντιπροσωπεία των 20-25 ατόμων, αυτή τη στιγμή θα πάψουν να εργάζονται με τη σκέψη της εταιρείας βασικά για να μεταφερθεί στην Λάρισα. Οι εργαζόμενοι που απολύονται εργάζονται στο τοπικό κέντρο διανομής άλλους 32, άλλους 26 χρόνια. Η εταιρεία τους γνωστοποίησε πριν από λίγες ημέρες ότι θα απολυθούν στο τέλος του χρόνου. Πρόκειται για ανθρώπους άνω των 50 ετών που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και ξαφνικά θα πρέπει να βρουν άλλες δουλειές. Σαν εργατικό κέντρο, σε τι επίπεδο μπορείτε να παρέμβετε? Αύριο θα έχω κάνει μια συνάντηση με τους εργαζόμενους από τη συγκεκριμένη αντιπροσωπεία και από εκεί και πέρα θα κινηθούμε με τον νομικό τρόπο, διότι αυτή τη στιγμή είναι και χρόνια εργαζόμενοι στην συγκεκριμένη αντιπροσωπεία. Η σοκολατοποία Ίων από τη μια κατακλείζει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με διαφημίσεις για να αυξήσει την κατανάλωση των προϊόντων της και από την άλλη πετάει στον δρόμο εργαζόμενους εν μέσω οικονομικής κρίσης.